Το Hilux είναι έτοιμο. Βρήκαμε επιτέλους το χρόνο να κάτσουμε και να ασχοληθούμε λίγο. Έχουμε βάλει τη σκηνή πάνω στο αυτοκίνητο. Πάμε να σας δείξω ένα πανέμορφο Nissan Navara για αυτούς που λατρεύουν το 4x4, το οποίο έγινε πραγματικά φοβερό. Μόλις έπεσε τηλέφωνο από The Great Olis για να πάμε να πάρουμε το Y30. Του γαμπρού το αυτοκίνητο. Ναι, όχι. Δεν τρέπεσαι να κυκλοφορείς με τη ρεζέρβα. Αυτά είναι που στα βρήκαμε, μιλάς κιόλας. Ο γαμπρός θα τρελαθεί. Ρε φίλε, δεν μου κάθεται το αμάξι από το δικό σου το σόι να είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Μοιάζει ίσως. Θα τον βάλουμε μέσα το γαμπρό. Το κάναμε το Foyt. Λίγο διαφορετικά το φτιάξαμε αυτή τη φορά το Foyt. Με άλλο τρόπο. Δηλαδή θα σ' αρέσει αυτό που θα δεις. Δείτε τι ωραία μέρα έχει σήμερα εδώ πέρα στο μαγαζί και εμείς παιδευόμαστε. Γεια χαρά σε όλους, αλλαγή μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντριο βίντεο. Σήμερα μόλις τελειώσαμε βασικά ένα Y46 φορές μας ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια και πάμε να σας δείξω λίγο κάτι. Να το Y46 και δεν έχασε ευκαιρία να βάλει ανάρτηση ST. Τι γίνεται όμως, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι κάποιοι πουλάνε τα αυτοκίνητά τους και λένε ότι τα έχουν φτιάξει εδώ, έπρεπε να λάβω δράση. Δείτε εδώ. Μπουλάκης Projects πάνω στην ανάρτηση. Αυτό είναι σίγουρα η πιστοποίηση ότι το αυτοκίνητο έχει περάσει από εδώ. Για πάμε να το βγάλουμε έξω για να πάμε μια σύντομη βόλτα για να δούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το Fiat Bravo, το οποίο αναμένει τα φρένα του, επισκευή ανάρτηση και ζάντες καινούργιες. Μέχρι τότε θα το βλέπετε αρκετές μέρες εδώ. Τώρα Y46 και ανάρτηση STXA, ρύθμιση σε ύψος και σκληρότητα. Και ο φίλος μας το ήθελε αρκετά χαμηλό, αυτό του δώσαμε κιόλας. Επομένως, εδώ παίζουμε αρκετά χαμηλά και στο φτερό και πίσω λίγο πιο ψηλά για να έχουμε το στήσιμο που θέλουμε. Πάμε να το βγάλουμε έξω, θα το δούμε λίγο καλύτερα. Δείτε εδώ ομορφιά. Y46 χαμηλό με ανάρτηση ST. Μόλις μπήκε πάνω, χαμήλωσε και τώρα ήρθε η ώρα για μια σύντομη βόλτα και ευθυγράμμιση. Και επιτέλους, το Hilux είναι έτοιμο. Βρήκαμε επιτέλους το χρόνο να κάτσουμε και να ασχοληθούμε λίγο. Έχουμε βάλει τη σκηνή πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς το βλέπετε, για πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Η χαρά μου δεν κρύβεται, καθώς το αυτοκίνητο αυτό είναι μια κατηγορία από μόνο του. Ήρθε η ώρα όμως να σας το παρουσιάσω, αλλά όχι μόνος. Γιάννης Σαϊδονίδης, φούσαλάνι μου. Είναι ο παλαβός αυτός με το MX5 που έμπαινε με τις πόρτες εδώ πέρα. Για πες, είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνει αυτήν εδώ την παρουσίαση. Να σου πω κάτι. Πες λίγο στον κόσμο τι βλέπεις. Αρχικά εγώ νόμιζα ότι με είπες να παρουσιάσω και ντύθηκα έτσι για να παρουσιάσω το άλλο του πατέρα σου. Όχι ρε παιδί μου, αλλά εγώ σου είπα ότι θα έρθεις εδώ πέρα για να δείξουμε κάτι στον κόσμο. Εντάξει. Άρα, θέλω λίγο να προσπαθήσεις να ανέβεις πάνω για να δείξουμε λίγο στον κόσμο πόσο ψηλό είναι το αυτοκίνητο. Πραγματικά, σήμερα το βίντεο έχει πολύ τρολ. Ξέρω πως αναρωτιέσαι πως κάποιος μπορεί να ανέβει ως εκεί πάνω, έτσι. Γι' αυτό. Δεν ανεβαίνετε στα δέντρα. Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ. Έλα λίγο πρώτα να δούμε πώς ανεβαίνεις στη θέση του οδηγού. Για να δείξουμε λίγο στον κόσμο πόσο ψηλό είναι αυτό το αυτοκίνητο. Για πες μου λίγο, τι βλέπεις. Έχεις αυτό το αμάξι και θες να φύγεις, ρε παιδί μου. Κάνε λίγο flex. Λοιπόν. Το έχω. Να θυμηθείτε ότι η ασφάλεια είναι ακριβώς στο στόμα σου. Ναι. Για δες, για άνοιξε. Για να σε δω. Βλέπετε πόσο ψηλό είναι το αυτοκίνητο. Κάνει λίγο καλλιστένικς λίγο για να. Αυτό, καλλιστένικς ρε παιδί μου, ναι. Για να σε δω να ανεβαίνεις. Λοιπόν, για βρες τον τρόπο. Όπα, αυτό είναι. Έτοιμος. Πάμε να ανοίξουμε και λίγο τη σκηνή. Για να σε δω να κατεβαίνεις, μια και πάμε. Τέλεια. Αναρά, πώς είδες το κόλουπο εδώ πέρα με τα ποδήλατα. Έχω βάλει και τα ποδήλατα πάνω. Είδα σαν παλιός ποδηλάτης. Ναι, σαν παλιός. Ναι, έχεις μια ντουλάπα με κύπελα στο ποδήλατο και είσαι σαν παλιός ποδηλάτης. Θα σου πω πως το έχεις. Το έχω έτσι. Το έχω κάνει καλά. Το έχεις κάνει καλά. Λοιπόν, ας τα ποδήλατα. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τη σκηνή. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να λύσουμε αυτούς εδώ πέρα τους σημάντες. Για να σε δω. Έχουμε challenge σήμερα. Εννοείται. Α,
Εύκολο, έτσι. Ναι, φτάνω κιόλας. Θα λύσω κι εγώ το άλλο για να προχωράμε. Κάπου εδώ ανεβαίνεις πάνω και ανοίγεις το καπάκι. Δεν έφαγα και πολύ. Πάτα όπου θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα πάει για πλήσιμο. Το σηκώνεις σαν μια μπαγαζιέρα. Το έχω. Σήκωσε το, σήκωσε το. Πάμε. Άστο να φύγει. Και τι παρατηρείς? Υπάρχει η σκάλα η οποία θα σε βοηθάει να ανεβαίνεις. Και το πανόραμά μας εδώ. Για να σε δω πώς θα το ανοίξεις. Έχουμε και θέα, εννοείται. Λοιπόν, πηδάω κάτω και σε περιμένω να κατέβεις. Πάμε να το ανοίξω. Όχι έτσι, δεν ανοίγει έτσι. Έλα λίγο εδώ πέρα στο κέντρο. Και τράβω τη σκηνή από ένα σταθερό σημείο. Δείτε που τον έχω ανεβάσει τον παλαβό για να ανοίξει μια τέντα. Πραγματικά η διαδικασία είναι πάρα πάρα πολύ εύκολη, αλλά αυτός ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Όχι τη σκάλα τόσο έξω. Κλείστη μέσα, πιάστε να το πρώτο σκαλοπάτι. Ναι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε, Κατέβα, κάτω, Λοιπόν, βήμα πρώτο, ανοίγουμε το καπάκι. Βήμα δεύτερο, ανεβαίνουμε πάρα πάρα πολύ εύκολα εδώ. Και ακόμα δεν ξέρω πόσο θα είναι εύκολο, καθώς έχω πάρει και φτερά για να βάλουμε εκεί. Πιάνουμε κάπως το καπάκι το κάτω. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι για την ώρα. Κατεβαίνουμε σιγά 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 με τον ίδιο τρόπο και κρατώντας τη σκάλα κάνουμε αυτήν την κίνηση. Ανοίγει η σκάλα και πώς το είδες? Ήλιος. Και κάπου εδώ έχει τις λεπτομέρειες, δηλαδή να τεντώσουμε τα σκοινιά. Πάμε να το κάνουμε και αυτό για να κάνουμε ολοκληρωμένες δουλειές. Σου άνοιξε και τα παντζούρια και ήρθε η ώρα να ανέβεις. Για να σε δω. Είδατε πόσο απλό είναι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δικό μας σπίτι οπουδήποτε στον κόσμο. Πάμε δηλαδή με αυτό το αυτοκίνητο και το στείλουμε. Για πες. Τέλειο. Ε? Πρέπει να τρως λίγες μπανάνες για να ανεβαίνεις. Σίγουρα. Για ρίξε ένα νυπνάκο εκεί πέρα, για ξάπλα λίγο. Άλλη φάση, ε. Δίλα. Άνετο. Δεν. Καλά πήγε. Να δούμε πώς θα κατεβούμε τώρα. Για να σε δω. Σε έχω κάνει καψόνια σήμερα, σε έχω κάνει γυμνάσια να πούμε. Ναι, δεν έκανα γυμνάσια. Για δες. Φαντάσου τώρα όλο αυτό να έχει και τη θάλασσα απέναντι. Ωραία, βρεκά. Θα φανεί. Για κατεβώ. Από το 1 στο 10. 11. Καλή φάση, ε. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα το δούμε λίγο και στο δρόμο. Εσύ, καλά είδα πριν. Με τι αμάξι ήρθες? Τι είναι αυτό? Το αμάξι του γαμπρού. Του γαμπρού το αυτοκίνητο. Ναι, όχι. Καλά, και εσύ με ένα MX5 δεν είχες εκεί πέρα ορκισμένος, Mazda, ξέρω εγώ τι. Γίνεται μια άνεση λίγο τα πετρέλα, ρε παιδί μου. Πας λίγο κάπου άλλο. Μια άνεση τα πετρέλα. Καλά. Σκέφτηκα κάτι. Πες μου λίγο, δεν τρέπεσαι να κυκλοφορείς με τη ρεζέρβα? Ε. Δεν ξέρω, αυτό το πήγε δουλειά και. Α, αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Βάλω το γρήγορα μέσα, κάτι έχω σκεφτεί. Για να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λίγες μέρες μείνανε για να είναι έτοιμο αυτό το αυτοκίνητο. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, περιμένουμε φρένα, περιμένουμε ανάρτηση. Και για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο Fiesta του γαμπρού του Γιαννάρα. Δείτε εδώ πώς κυκλοφορεί ο παλαβός. Εγώ αυτόν τον έχω κάνει τον καλύτερο μαθητή μου, να πούμε, και γυρνάει με Fiesta με ρεζέρβα. Λοιπόν, αρχικά απαράδεκτο ότι ο γαμπρός σου, που είναι σόι σου πλέον, δεν έχει χαμηλό αυτοκίνητο. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά. Πάω να φέρω γρήγορα 4 ελαττήρια, να τα βάλουμε πάνω και βλέπουμε τι θα κάνουμε στην πορεία. Έχω κάνει λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις σιδηριές, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ προοχηρές. Είναι βασικά δοκιμαστικές. Τις βάλαμε πάνω, υψώσαμε λίγο παραπάνω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, με την προϋπόθεση να έρθει ακόμη πιο ψηλά. Όμως παρατήρησα στον δρόμο ότι αυτό εδώ πέρα το κενό κάπως σαν να σφυρίζει. Άρα σε πρώτη φάση, η πρώτη διόρθωση που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τη σκηνή λίγο πιο κάτω και να έρθει ίσα με το φτερό. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Έχω βρει ελαττήρια για το Fiesta και πάμε να το χαμηλώσουμε. Για να σε δω, αυτά εντάξει δεν είναι static, ρε παιδί μου, δεν είναι και κάτι τρελό. Ό,τι είναι, ρε. Ποια είναι τα μπροστά και ποια είναι τα πίσω. Για να σε δω. Θα σου πω. Για πες. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πίσω. Ναι. Αυτά εδώ είναι τα μπροστά. Κλειδώνεις. Θες να σου εξηγήσω και γιατί. Για πες μου γιατί. Αυτά είναι τα πίσω, είπες, και αυτά είναι τα μπροστά. Ναι. Για εξήγησε μου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να μάθω. Θα μου πεις θα ακούσω πρώτα την εξήγηση και μετά. Λοιπόν, γιατί οι γέφυρες των ψαλιδιών πίσω. Ναι. Πάντα θυμάμαι ότι έχουν πιο χοντρά ελαττήρια πίσω. Ναι, ξαναλέω ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για ένα MX5, έτσι. Αν η πίσω κίνηση είναι διαφορετική, έτσι. Α, είναι διαφορετική, ναι. Άρα φαίνεται μπροστά, γιατί. Δεν ξέρω. Περιμένω μια αιτιολογία, ρε παιδί μου, να ξέρω τι θα λέω στον κόσμο. Ξέρεις τι, μέχρι τώρα, εγώ έλεγα ότι αυτά είναι τα μπροστά και αυτά είναι τα πίσω. Αν έχει κάποια δικαιολογία βάσιμη, να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι μάλλον κάτι εγώ κάνω λάθος. Κοίταξε, πάντα δικαιολογώ τα πράγματα και σε κάνω να πιστεύει τα ψέματα μου. Οπότε μπορώ να σου πουλήσω τα πάντα. Εύκολο.
γιατί όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το μπροστά. Για την πολύ απλή λογική ότι το μοτέρ είναι μπροστά, άρα χρειάζεσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο για μπροστά. Σωστό. Αυτό εδώ, πάτε το λίγο με τα χέρια. Μην το πείσαι. Για να δεις τη διαφορά. Πάτε το λίγο με τα χέρια, εσύ που είσαι και δυνατός. Ναι. Από τη στιγμή που με τα χέρια μπορείς και το κουνάς, φαντάσου να πέσει πάνω ένας τόνος μοτέρ. Τι θα γίνει αυτό, θα γίνει άρα στραπατσάδα. Άρα δεν μπορούμε να τα φέρουμε στον πρωτοτύπο. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα αυτά εδώ πέρα είναι τα μπροστινά και αυτά εδώ πέρα είναι τα πίσω. Δεν φτάνει που στα βρήκαμε, μιλάς κιόλας. Ο γαμπρός θα τρελαθεί. Πάμε να αρχίσουμε. Λίγο να δούμε τα ελαττήρια για να ρά. Για πάμε να δούμε λίγο τα ελαττήρια. Yes. Αυτό τελικά μου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο από τα αυτά που έχουν στο κουτί, έτσι. Δηλαδή, αν αυτά εδώ είναι τα μπροστινά, ναι, μάλλον έχω λάθος ελαττήρια. Κοίτα να δικαιολογήσω την κατάστασή μου. Για παίξε λίγο μπαλά. Παλιά είχα Ferrari, ήταν πισωκίνητο. Ναι. Όπως όλα τα Ferrari. Συγγνώμη, δεν είχες το τετρακίνητο. Δεν είχες το τετρακίνητο το Ferrari. Ε? Δεν είχες το τετρακίνητο. Όχι, εκεί το βάζω στη δύσκολη περίπτωση. Φτωχός, φτωχός. Ναι. Και για να δω. Λοιπόν, γιατί αυτό... αιτιολόγησε μου, με ενδιαφέρει να μάθω. Αυτό πάει πίσω. Ναι, επειδή το μεγάλο το ελαττήριο πρέπει να είναι στη μηχανή για να βαστάει εκεί πέρα το βάρος. Ναι, ναι. Εγώ επειδή είχα πισωμήχανο παλιά, αυτό ναι, δεν ήταν το. Άρα αυτή ήταν η δικαιολογία σου. Ναι, μπερδεύτηκα γι' αυτό. Γι' αυτό ρε, παιδί μου, εντάξει. Σε δικαιολογώ, σε δικαιολογώ. Επειδή δεν είχα Ferrari, σε δικαιολογώ. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τα παιδεία παίζει. Για πες Γιάννη, για να φουητήθες. Τώρα στα μέτρα. Ε? Αυτό είναι σίγουρα στα μέτρα σου. Μετά από αυτό εδώ πέρα που σε έβαλα να οδηγήσεις, για πάμε, για πάμε. Για δώστε λίγο. Τίποτα, μόνο του. Όχι. Όχι, ρε. Το έχει. Πρόσπισα για το βίντεο να μην μας ακούει. Α, ναι, 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 γι' αυτό, γι' αυτό. Για να σε δω λίγο ακόμα, να σε δω λίγο ακόμα. Ένα ρε φίλε, λίγο ακόμα. Λοιπόν, θα πληρώσει εξτρά. Εντάξει, εννοείται. Έμεινε από βενζίνη το εργαλείο. Από βενζίνη έμεινε. Πραγματικά εδώ πέρα περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ο φίλος μας ο Γιάννης είναι ο προσωπικός μας κομμωτής. Έρχομαι, έχει μείνει από βενζίνη και λάδια σίγουρα. Λοιπόν, του έχω βρει ελαττήρια. Δεν υπήρχε πρόβλημα να τον άφηνα έτσι να φύγει. Καθώς όλη η οικογένειά του, όλο το σόιτ και όλη η τρέλα του γενικά πρέπει να είναι στο στοιχείο του. Άρα χαμηλωμένη, φαρδί. Βάλαμε παιδί. Πάμε να ξεκινήσουμε το φόρτο. Εντάξει, χαμήλωσε, αλλά πάλι κάτι δεν μου κάθεται, ρε φίλε. Ναι, ας το φουιτ, εντάξει τώρα, αδιάφορο το φουιτ. Κάτι δεν μου κάθεται. Ρε φίλε, δεν μου κάθεται το αμάξι από το δικό σου το σόι να είναι έτσι, ρε παιδί μου. Είναι λίγο αδύνατο. Άντε, βάλαμε τα λατήρια, ρε παιδί μου, έχει κάτσει φάση, είναι εντάξει καλό, αλλά μήπως μια ζαντά. Δεν ξέρω. Από εδώ. Εγώ συνήθως κάτι έβλεπα στο δικό μου, τώρα εδώ δεν φαίνεται κάτι. Ναι, αυτό, μια ζαντά. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι κι εγώ τώρα. Μια ζαντά ίσως. Ε? Θα τον βάλουμε μέσα τον γαμπρό. Μην πειράζει μωρέ, πες εγώ για να φουιτ πήγα και δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εντάξει, τον έπεισα, δεν ήταν δύσκολο. Πάω να φέρω μια επιλογή η οποία θα κάτσει κούτα πάνω σε αυτό το Fiesta. Κοίτα να δεις, το κάναμε το φουιτ. Ναι ρε, όχι όλα καλά. Δεν... Απλά λίγο διαφορετικά το φτιάξαμε αυτή τη φορά το φουιτ, με άλλο τρόπο. Θα σου φανεί λίγο περίεργα δηλαδή. Θα το αντιμετωπίσεις όμως πολύ όμορφα. Δηλαδή θα σ' αρέσει αυτό που θα δεις. Όχι, γιατί λάθηκα από τράχτερ, βλάκα. Απλά σε λέω... Θα δεις, είναι πολύ ωραίο. Θα δεις. Δεν έχεις ξαναδεί να φτιάχνουν έτσι φουιτ. Αυτά. Καλά, θα σε πάρω τα φτάνω. Έγινε. Άντε, φυλάκια. Να προσέχεις. Τώρα ναι ρε φίλε, τώρα μπορείς να φύγεις, τώρα εγώ στο επιτρέπω να ξέρεις. Πώς το είδες? Ο τύπος θα λέει είναι σόι μου. Πώς το είδες? Δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε τον γαμπρό έτσι. Τι, θέλει να μπει στην οικογένεια, πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις όμως. Χωρίς παπούτσια, σωστά δε. Ναι, αυτό. Πώς το είδες το άρμα εδώ πέρα? Πολύ ωραίο, φοβερό. Είχα καλή ιδέα έτσι. Λοιπόν, βγάλω το λίγο έξω να το δούμε λίγο καλύτερα στον πανέμορφο ήλιο και να μαζέψουμε κάποια στιγμή και το Hilux. Πραγματικά ο γαμπρός του δεν ξέρει τι τον περιμένει. Τον έστειλε εδώ πέρα για ένα φουιτ και συνεννοηθήκαμε εμείς εδώ πέρα με τον Γιαννάρα και λέει: για να μπει στην οικογένεια, κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα, τις προϋποθέσεις του. Για πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, πώς το είδες τώρα? Τέλεια.
Πάτησε λίγο περισσότερο. Τώρα θα στείλω για μια σύντομη βόλτα δοκιμαστική εδώ πέρα στην πίστα δοκιμών. Να πατήσουν όλα. Να κάτσει εκεί που πρέπει και να θες για αυτή τη γράμμη. Γιατί έχει αλλάξει το ύψος, άρα έχει αλλάξει και η σύγκληση και για να μην φάμε. Αλλά είναι κρίμα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Το μονοζέ πραγματικά έκατσε τέλεια πάνω στο λευκό. Έχει χαμηλώσει εκεί που το θέλαμε. Το φάρδος και το offset έχει κάτσει ακριβώς εκεί που έπρεπε. Και σε περιμένω σε λίγα μόνο λεπτά μέχρι εγώ να μαζέψω τη σκηνή. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Είσαι έτοιμος. Το γυαλί το πήρες. Εννοείται. Εντάξει, το εργαλείο, μπομπά, θα το δούμε, πες. Καλύτερο δεν γίνεται, λέω. Καλύτερο δεν γινόταν. Όχι. Γιατί ρε, εσύ, γιατί περίμενες κάτι λιγότερο. Εσύ για να φούτιν ήρθες. Άλλωστε. Δεν ξέρω πού το πάρει αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση. Περιμένω την πόση σίγουρα. Έχει μπει και η πιστοποίηση στο αυτοκίνητο. Άρα, όσοι το βλέπετε εδώ πέρα, είστε έτοιμοι. Εγώ τώρα, με αφήνει εδώ πέρα να μαζέψω εδώ πέρα το θηρίο, θα μου πάρει πάνω 25 δευτερόλεπτα. Αυτά, είστε ο Επανιδίν. Και καμπανάκι από κάτω, παιδιά. Και καμπανάκι, ναι, εννοείται. Αυτά. Εμείς για αυτά ζούμε, για τα subscribe και τα κόλπα. Ό,τι θέλετε, κάντε. Μην κάνετε και τίποτα. Μας δεν μας απασχολεί. Εμείς περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και το ζούμε στο έπακρο και όσο γίνεται καλύτερα. Πραγματικά το Fiesta έχει δείξει καταπληκτικό. Το Bronze έχει δείξει μοναδικό. Έχει φέρει και ένα φελαράκι. Έχουμε meeting εδώ πέρα, Fiesta. Και δείτε εδώ, το έργο έχει συμβεί. Σας χάραμε λίγο για τα φρενάκια. Και είναι όλα καταπληκτικά. Όπα, περίμενε. Ρε εσύ, ξεχάσαμε να φτιάξουμε το φούιτ. Αυτό, τι το πας. Έλα, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Έτσι, σκασμένη, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Επιτέλους, μόλις έπεσε τηλέφωνο από The Great Tollies για να πάμε να πάρουμε το Ε30. Εννοείται πως το τρέλερ είναι πάντα παντρεμένο με το Vito, αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Tollies για να πάρουμε το Ε30, το οποίο το έκανε λαμπίκο όπως το είπε, πάμε να σας δείξω ένα πανέμορφο Nissan Navara για αυτούς που λατρεύουν το 4x4, το οποίο έγινε πραγματικά φοβερό. Σωστό offset, σωστή διάσταση ελαστικών και δείτε το αποτέλεσμα. Έχει κάτσει ακριβώς στο φτερό, βγαίνει λίγο πιο έξω. Έχει πάρει το βάθος που θέλουμε λόγω του κολουπιού της άντας και το πιο βασικό στα επαγγελματικά είναι ότι έχουμε κρύψει το πέλμα μέσα στο λασποτήρα, ενώ αυτό εδώ πέρα προεξέχει και μας κάνει το αυτοκίνητο ακόμα πιο φαρδί. Black Rhino οι άντες, 18x9. 9 άρες δηλαδή για να μπορούμε να πάρουμε το βάθος. Ιδανικό offset για να κάτσει ακριβώς εκεί που θέλουμε στα φτερά. Και πραγματικά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει για ακόμα μια φορά. Έχουμε επιλέξει ελαστικά General, τα συγκεκριμένα είναι AlphaTaf. AlphaTaf τι σημαίνει, η μετάφρασή του είναι All Terrain, δηλαδή όλα τα εδάφη. Μπορεί να πάει παντού ακόμα και στα χιόνια. Και πώς μπορώ να σας το αποδείξω αυτό. Το last hook up εδώ γράφει MS, δηλαδή Mud, Laspy and Snow, χιόνι δηλαδή. Και έχει το σύμβολο εδώ πέρα το οποίο περνάς κανονικά και σύνορα για να πας στο εξωτερικό. 2,55-60, 18 μαμά διάσταση για αυτό το πέρα το αυτοκίνητο. Δεν έχουν πειράξει τίποτα από το κατασκευαστή. Βάλαμε απλά μια ζάντα, φάρνει και έγινε καταπληκτικό. Σας αφήνω, πάω μέσα στον Tollies να πάρω το Ε30. Έτοιμο! Φορτώθηκε και The Great Tollies. Πού είσαι, Tollies? Τι έχεις κάνει εδώ πέρα, στο έφερα εδώ πέρα για ένα πλεισιματάκι και το έχεις κάνει πένα. Μην καθιερωμένο πλεισιματάκι. Ναι, μωρέ, ένα χαλαρό πλεισιματάκι. Λίγο σκόνη παραπάνω, δεν έγινε και κάτι. Μην τα λες αυτά, πραγματικά. Το αμάξι έγινε πεντακάθαρο. Εδώ στην Detail Brothers που κάποια στιγμή θα αξιωθούν να βάλουν μια πινακίδα εδώ πέρα. Τώρα, γιατί δεν βάζετε πινακίδα, παιδί, είστε αρνητές. Γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε απλή, θέλουμε να βάλουμε καλή και κάνουμε υπομονή. Α, μια καλή. Άρα πιστεύεις ότι είναι έτοιμο το αυτοκίνητο να πάω ορίσιο δηλαδή. Θέλω πάλι να το ξαναλερώσω τώρα που το καθάρισα. Να πάω να το λερώσω, παιδί μου. Λοιπόν, ήρθα να φύγω, περίμενε 2 λεπτάκια. Κάποτε ο φίλος μου Διονύση ο Λυκούδης, και δυστυχώς το έσπασε κατά λάθος, μου στείλε αυτό, δώρο από Πάτρα για εσένα μικρέ, γιατί είσαι σωστός άνθρωπος. Ήταν κάτι καθρέφτες από Mi 3, Ε36 και Ε46. Μου τα έστειλε φυσικά για να τα βάλω στο 30, αλλά δυστυχώς δεν ταιριάζουν. Επομένως, τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δώρο στον κολλητό. Φίλε, αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτά, ρε. Για δες. Σοβαρά, μιλάς τώρα. Κοίτα, καθρεφτάκια Ε36 Mi 3. Σου κάνουνε. Εμένα δυστυχώς δεν κάνουν, μου τα έχει στείλει ένας τύπος εκεί πέρα, ο Διονυσάρας. Μου τα έστειλε, μου λέει δώρο από μένα, αλλά δυστυχώς δεν μου κάνουν. Άρα στα κάνω εγώ δώρο. Το δώρο δωρίζεται. Πιστεύω ότι στο compact το δικό σου θα κάτσουν τέλεια. Έτσι. Είναι σε τέλεια κατάσταση, βλέπεις. Το συζητούσαμε χθες αυτό. Και είναι. Τους είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι δωράκι από μένα για σένα, από το Διονύση βασικά.
Και... τον Διονύση τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα ναι. πιάσουν τόπο. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ο καθένας ό,τι μπορεί, ναι. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα έπαιρνα σημαίνει θα τα βάζα εγώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Χαλάλι. Μπορεί να βρούμε για το 30, ποιος ξέρει. Κάτι θα κάνουμε, κάτι. Γιατί ο Τόλης είναι ειδικό στα 30, έτσι. Γενικά, ό,τι απορία έχετε από 30, ρωτήστε με, το μεταφέρω. Αν κοστίσει το 30, αν το ήξερα, πετάξαμε ένα βαρέλι σκέψου τεράστιο. Ναι, με ανταλλακτικά. Είχα 2-3 ανταλλακτικά μέσα, οτιδήποτε μέσα. Καλά πήγε. Τέχει, τα πετάξαμε όλα. Γιατί καλά πήγε, καλά πήγε. Λοιπόν, πρέπει να φύγω εγώ, πάω να στήσω το αυτοκίνητο εκεί που πρέπει να είναι, στο φυσικό του περιβάλλον και επιστρέφω μαγαζί.